Μάριος και Μπόγδανος, παρακαλώ, πάρτε τις. Άκωσέ τονα. Λοιπόν, περνάμε στα ρεκόρ Guinness, αγαπημένη κατηγορία. Και θα σας μιλήσω για μια Ουκρανή που είχα γνωρίσει πριν αρκετά καλοκαίρια. Το όνομά της λεγόταν Όλγα, Όλγα Λιάνσκου. Α, τη ξέρω. Και ειλικρινά, αν σε έπαιρνε έτσι αγκαζί, είχες πρόβλημα. Γιατί αυτή η Ουκρανή συγκεκριμένη κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη σύνθλιψη καρπουζιών στη Μασχάλη. Τι! Δηλαδή, άμα σε βάλει έτσι. Φιλιάδη, κλείδε τώρα. Αυτή η Ουκρανή κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη σύνθλιψη καρπουζιών στους μυρούς. Πώς ακριβώς. Άμα σε πιάσει στα πόδια της, τελείωσε. Ακριβώς. Γιώργο, έλα. Θα κάνεις ένα παράδειγμα πώς θα σπάει. Θέλω να πείτε σε πόσα δευτερόλεπτα κατάφερε η συγκεκριμένη Ουκρανή να συνθλίψει 3 καρπούζια. Τρία καρπούζια, τα άσπασε. Τα κουκούσια τα άφτυνε. Όχι, δεν είναι. Εδώ που λέει τρελαίνεσαι με το χιούμορ του μισθοφόρου. Τρελαίνεσαι. Πετάς τον τάκι μπροστά να κάνεις έτσι. Τρία καρπούζια, δεν καταλαβαίνω. Ξεχωριστά το έπαιρνε, το βάζε. Το έπαιρνε, το βάζε, το σπάγε. Το έπαιρνε, το βάζε, το σπάγε. Το έπαιρνε, το βάζε, το σπάγε. Πόση ώρα έκανε. Και τα γουγούτσια. Και μου λέει ο Σταμούλης πριν, δεν είναι τύχη ρε, μου λέει. Είναι, πρέπει να βάλεις λογική. Πάρε λίγο τη λογική. Έλα, βάλε λογική. Κάτω εικόνα, κάτω λίγο εικόνα. Γράψτε παρακαλώ την απάντησή σας. Σε πόσα δευτερόλεπτα και τα τρία. Και τα τρία, ναι, τα σπάσε. Το ένα μετά το άλλο, παιδιά. Δεν χωράνε τρία καρπούζια όπως δεν χωράνε δύο καρπούζια σε μία μασκάλη. Δεν χωράνε και τρία σε μία αγκάλη. Πόσα δευτερόλεπτα είπες. Παρακαλώ, ναι, ανακοινώστε την απόφαση σας, παιδιά. Πόσα. 8 δευτερόλεπτα. 8 και 25. 8 και 25. Η απάντηση είναι 14,65 δευτερόλεπτα. Ηλίας Μπόγδανος. Απέχει γύρω στα 6 και κάτι δευτερόλεπτα. Εσύ απέξεις παραπάνω. 1-1 το σκόρ.